Προτού ετοιμάσουμε Ισουλήνη για υποδόρια ένεση, προσδιορίζουμε τη συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα του ασθενού και το πότε θα είναι το επόμενο γεύμα του. Συνήθω, ο χρόνο μεταξύ τη χορήγηση ταχεία δράση ενσουλίνη και τη λήψη γεύματο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά. Σε περίπτωση μείγματο Ισουλήνη θα πρέπει να γίνει ένεση εντό 5 λεπτών από την ετοιμασία τη. Και το ζάχαρό σα είναι 140. Γι' αυτό θα σα δώσω την ενσουλίνη σα και μετά μπορείτε να έχετε το γεύμα σα μέσα σε 30 λεπτά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ελέγχουμε επίση το διάγραμμα νοσηλεία του ασθενού, προσέχοντα μεταξύ άλλων τον τύπο ή του τύπου ινσουλίνη που έχουν συνταγογραφηθεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι διαφορετικοί τύποι ινσουλίνη έχουν διαφορετικού χρόνου εκδήλωση τη δράση του, μέγιστη επίδραση και διάρκεια τη δραστικότητά του. Οι ταχεία δράση τύποι όπω η κανονική ινσουλίνη και η ινσουλίνη Λίσπρο αρχίζουν να δρούν σε 15-60 λεπτά, φτάνουν το μέγιστο τη δράση του σε 4 ώρε και διαρκούν για 2-7 ώρε. Οι ενδιάμεση δράση τύποι όπω το ενεώρημα ψευδαργυρική Ινσουλίνης και το ενεώρημα ισοφενική Ινσουλίνης αρχίζουν να δρουν σε μία έω 4 ώρε, εμφανίζουν το μέγιστο τη δράση του σε 6 έω 12 ώρε και διαρκούν για 18 έω 36 ώρε. Οι μακράς δράση τύποι όπω το ενεώρημα ψευδαργυρική Ινσουλίνης παρατεταμένη δράση και η Ινσουλίνη Γκλάργκιν εμφανίζουν τη δράση του εντό μίας έω 6 ώρων, το μέγιστο τη δράση του εντό 18 ώρων ή περισσότερο και η δράση του διαρκεί για 24 έω 36 ώρε. Λόγω αυτών και άλλων διαφορών, δεν πρέπει να εναλλάσσουμε τύπου ενσουλήνη εκτό αν έχει οριστεί από τον θεράποντα ιατρό. Προκειμένου να ετοιμάσουμε μια δόση ενσουλήνη, παίρνουμε το συνταγογραφημένο φιαλίδιο ή φιαλίδια. Εάν ήταν στο ψυγείο, τα αφήνουμε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Επιθεωρούμε το φιαλίδιο ή φιαλίδια τη ενσουλήνη για αλλοιώσει που μπορεί να αποτελούν ένδειξη απώλεια τη δραστικότητά τη, όπω ισοματώματα, κομμάτια πάγου, ή ζυμα ή αλλοιωμένο χρώμα ή διάβγεια. Οι ινσουλίνε MPH και οι προαναμεμειγμένε ινσουλίνε μπορεί να εμφανίζουν θολερότητα. Τώρα επιλέγουμε το σημείο τη ένεση. Κύριε Λίν, να δούμε λίγο τα σημεία ένεση για την ινσουλίνη σα. Έχουμε το πίσω μέρο του χεριού σα. Στο πάνω μέρο του βραχίωνα, στην πρόσθια ή πλάγια η επιφάνεια του μυρού, στου γλουτού ή στην κοιλιά, αποφεύγοντα μία ακτίνα 5 εκατοστών από τον ομφαλό. Όταν επιλέγουμε το κατάλληλο σημείο, σκεφτόμαστε ποιο είναι ο αναμενόμενο ρυθμό απορρόφηση. Η ινσουλίνη απορροφάται ταχύτερα από την κοιλιά, μετά από τα χέρια, του μυρου στου γλουτου η στην κοιλια αποφευγοντα μια ακτινα 5 εκατοστων απο τον ομφαλο οταν επιλεγουμε το καταλληλο σημειο σκεφτομαστε ποιο ειναι ο αναμενομενο ρυθμο απορροφηση η ινσουλινη απορροφαται ταχυτερα απο την μετα απο τα χερια του μυρου και του Πρέπει να θυμόμαστε να εναλλάσσουμε τα σημεία ένεση. Ο ασθενή μπορεί να επιλέξει μια περιοχή όπω την κοιλιά και να περιστρέφεται συστηματικά εντό αυτή τη περιοχή. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα σημεία εκεί, μπορεί να κινηθεί σε άλλη περιοχή όπω ο μυρό του ή μπορεί να ξαναξεκινήσει περιστροφικά από την αρχή. Τώρα, αναρροφούμε την ισουλήνη όπω επιδεικνύεται στο βίντεο ικανοτήτων Ετοιμασία ένεση από φιαλίδιο. Η αναμειγνύουμε συνδυασμό τύπων Ινσουλίνη, όπω επιδεικνύεται στο βίντεο ικανοτήτων, ανάμειξη περισσότερων τύπων Ινσουλίνη. Εάν απαιτείται από την υπηρεσία μα, ζητάμε από ένα συνάδελφο νοσηλευτή να μα επιβεβαιώσει ότι πήραμε τη σωστή δόση. Όταν εκπαιδεύουμε ασθενεί να χρησιμοποιούν τη χορήγηση Ινσουλίνη από ειδική συσκευή στη του δείχνουμε πώ να βγάζουν το πόμα, πώ να βάζουν και να ασφαλίζουν τη βελόνα μια χρήση και πώ να ρυθμίζουν το συνταγογραφούμενο αριθμό μονάδων. Ω μέρο τη συνεχιζόμενη φροντίδα υγεία, προχωράμε στην ένεση τη ενσουλήνη, όπω επιδεικνύεται στο βίντεο ικανοτήτων χορήγηση υποδόριας ένεση ή ζητάμε από τον ασθενή να μα κάνει επίδειξη τη αυτοχορήγηση.